Αποχία των Σοβιετικών, ο Γκάρι φεύγει την ανεπίθεση μόνο στη Σολεία. Και 9-4 από την ελληνική ομάδα, 16 λεπτά και 38. Φλέξαμε την μπάλα ξανά και Γκάρι 11-4. 7 πόντι μέσα σε αποθέωση. Καθώ το κοινό είναι με την ελληνική ομάδα, γνωστό το μίσο που υπάρχει ανάμεσα σε Σοβιετικού και Ιουγκοσλάβου. Άστοχη Σοβιετική, ο Γκάλη κερδίζει και προσπαθεί να φύγει τον ενδιασμό. Πάντα Γκάλη μετράει το καλάθι και μία βολή για τον Νίκο Γκάλη. Να το εδώ. 14-8 ο Γιούγκεμπραντ ο Φιλανδός. Και ξανά η φάση. Παίρνει την εσωτερική ο Γκάλη από το Μαξιλιόν. Ξεκινήνεται το φάουλ, αλλά σηκώνεται ο άσο τη ελληνική ομάδα. Για να έχει σπάσει ενδιασμό για τον Φασούλα. Ναι, και το κάρτωμα 17-8 από την ελληνική ομάδα που χτυπάει στον ευρυδιασμό όποτε βρίσκει την ευκαιρία. 9 πόντι διαφορά, 14 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα από το τέλος του χρόνου. Μαρτσιλιώνης για τον Τιχονέγκο. Σταμπόνης μακριά από το καλάθι τελικά θα κάνει το σουτ 17-10. Προσπάθεια για ευρυδιασμό, πάρει ο Γκάλης. Και 19-10. Η ελληνική ομάδα ακολουθεί μια πανέξυπνη τακτική. Εκεί που έχει να αντιμετωπίσει οργανωμένη άμυνα, παίζει αργά να εξαντλεί τον χρόνο. Και όπου μπορεί, επιθετικό φάουλ από τον Μαξιόλη πάνω στο Γιαννάκη. Όπου μπορεί, η ελληνική ομάδα ανοίγει ξαφνικά τον εμβλιασμό. Με αποτέλεσμα να φέρει κυρίως ο Γκάλης, αλλά και ο Φασούλας που είδαμε προηγουμένως. Ξανά εδώ η φάση. Το επιθετικό φάουλ του Μαξιόλη πάνω στο Γιαννάκη. Τα φάουλ είναι 2 για την ελληνική ομάδα, 4 για την ελληνική. Έχουν από δύο Σαμπόνης και Μαρτσιλιώνης, τα δύο αυτού της σοβιετικής ομάδας. Ο Γκάλης είναι στους τριών πόντων, καλά της και φάουλ! 22-10 μέσα σε αποθέωση και μία βολή για τον Νίκο Γκάλη. Εδώ ο πάντος της εθνικής ομάδας όλοι όσοι χειροκροτούν το μεγάλο ξεκίνημα της εθνικής μας. Μέσα σε πραγματική αποθέωση και ο Νίκος Γκάλης εδώ ξανά η προσπάθειά του. Ο Γκάλης έτοιμος για τη βολή. 23-10, 13 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του χρόνου. Αποδείχνει την πίεση του Φασούλα ο Μπελοστένη και ένα αμφιλιασμό τώρα με τον Χριστοδούλου. 28-19, η ελληνική ομάδα όποτε βρει την ευκαιρία χτυπάει σαν καμικάζι. Γιαννάκης. Γκάλης. Περνάει, δίνει στον Φασούλα. Και 30-21 μετά από αυτή την πάσα του Νίκου Γκάλη. Χριστοδούλου για τον Γκάλη που έχει πάντα δίπολα τον σοκ έξω στον Χριστοδούλου. Το σουτ υποπίεση και 35-29 από τον Φάνη Χριστοδούλου που πραγματοποιεί μια πολύ καλή εμφάνιση. Γκάλης. Η διείσδυση, το σούτ υπό την πίεση του Τιχονέγκο. Παλεύει ο Φασούλας, άτυχος στο follow. Αλλά να κλέψει τώρα ο Γκάλης. Και πάει στο lay-up 37-31 από τον Νίκο Γκάλη που πετάχθηκε σαν καμικάζι ανάμεσα στους Σοβιετικούς και άρπαξε την μπάλα. 18 πόντι από τον Γκάλη με τις τεκμήσεις. Ο Φασούλας εύκολα στο rebound και τώρα Γκάλης. Σου τυποποίηση από τον Νίκο Γκάλη και 39-31, ξανά στους 8 πόντους. Γκάλης. Αφήνει πολύ ωραία στο Στεργάκο. 41-35 από τον Στεργάκο μετά την έξοχη assist του Νίκου Γκάλη. Πάντα Γιαννάκης για τον Γκάλη. Προσπαθεί να βοηθήσει και ο Στεργάκος κρατώντας μακριά δύο Σοβιετικούς. Πάντα Γκάλης. Το σούτ υποπίεση από την κορφή της ρακέτας και προβάδισμα ξανά για την εθνική μας με 45-44 Σοβιετικό με 4 πόντους. Ο Γκάλης όμως θα τα αποδίδει γρήγορα 51-53. Το ρυπάνω τον Χριστοδούλου και πάσα εκπλιασμού για τον Γκάλη που έχει αντίπαλο τον Σοκ 53-57. Ο εκπλιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο της ελληνικής ομάδας. Χριστοδούλου επιχειρεί την διείσδυση και κάτω από τα χέρια του Σαμπόνης μειώνει σε 55-60. Γκάλης. Το σουτ υποπίεση καλά και φάουλ. Φάουλ από τον Χωμίτσιους και 59-62 από την έξοχη προσπάθεια του Νίκου Γκάλη που τον είδαν όταν δέχτηκε ο φάουλ είχε τη δύναμη να σταθεί στον αέρα και να κάνει μια δεύτερη προσπάθεια για να στείλει την πάνω στο καλάθι.
εδώ Μαρτιώνη εκτός μάχης. Και ο Γκάλης που έχει δικαίωμα για μία βολή. 60-62. Οι 7 πόντοι έγιναν 2. Γιαννάκης. Για τον Χρυστοδούλου. Γιαννάκης Γκάλης. Κυνηγάει τώρα ο Βολουκό. Το πάσιμο και το καλάθι ανάμεσα στον μπροστά στον Σαντώνη. Ένα εκπληκτικό καλάθι από τον Νίκο Γκάλη. 62-65. 33 πόντοι από τον Γκάλη που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Γιαννάκης. Γκάλη. Και πάλι Γιαννάκης. Λαγιοποπεί ο αρχηγός, περνάει, τελικά κερδίζει ο Χρυστοδούλου, βγάζει έξω στον Γκάλη. Το σούτ υποπίεση και νέο καλάθι, 64-66 από τον Νίκο Γκάλη που κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Να ο Νίκος Γκάλης με 35 πόντους μέχρι τώρα. Γκάλη. Πάντα Γκάλη. Προσποιήσεις. Πασάρι έξω από τον Ταμπούρη. 68-68 από το παίκτη ορχήστρα θα λέγαμε τον Νίκο Γκάλη γιατί το καλάθι είναι δικό του. Δεν είναι του Ταμπούρη. Όλα τα δημιούργησε ο Νίκος. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα η ελληνική ομάδα. 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από το τέλος. Δουμπλάρουν δύο παίκτες πάνω στον Γκάλη. Αυτός περνάει στο Γιαννάκη. Backdoor για τον Γκάλη. Μπροστά στο Σαμπόνι στο σούτ και 72-73. Οι δημοσιογράφοι ξεχωριστές γύρω μου δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Αυτός ο άνθρωπος με το 1-83 να πετυχαίνει αλλεπάλληλα καλάθια μπροστά στο γίγαντα Σαμπόνι που υπερτερεί κατά 40. Περνάει και μειώνει σε 76-78. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν έχει κρυφθεί απολύτως τίποτα. Ο Νίκος Γιάννης έχει φτάσει 43 πόντους. Πάντα η μπάλα στα χέρια του Γκάλη. Στα τελευταία λεπτά παίζει μόνος του απέναντι στη σοβιετική ομάδα. Το σούτ υποπίεση και ισοφάρηση 78-78. Ο Νίκος Γκάλης οδηγεί την ελληνική ομάδα προς το τελικό. Λάθος εδώ. 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκάλης. Και πάλι μόνος. Κλείνουν όλοι οι σοβιετικοί επάνω του. Θα στοχίζει να κερδίζει τον rebound. Η πάσα για τον Πασούλα. Και φάουλ από τον Πέτρα. Είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται. Οι άλλοι τέσσερις παίκτες ανοίγουν σε τέσσερις γωνίες για να δημιουργήσουν ελεύθερο χώρο στον Γκάλη που από το κέντρο χτυπάει συνεχώς τη σοβιετική άμυνα. Και είδατε εδώ που αστόχησε, ως ξαναπίντησε και πήρε το rebound ανάμεσα στους γίγαντες. Ο Γκομέλσκι ανήσυχος. Τελικά ο Στεργάκος. Ναι, και ο Γκάλης φεύγει στην αντεπίθεση. Έχει δύο σοβιετικούς. Ελύσεται. Περνάει στο Χρυστοδούλου. Σου για τρεις πόντους από το φάρι, ναι! 80-80! Ακόμα 54 δευτερόλεπτα η ελληνική ομάδα είναι τώρα το φαβορί. Γιατί αν εκδηλώσει την επίθεση στον Ιωτική από την άλλη μία. Μέτρα. Το γήπεδο σύεται. Να μπροστά στο τάγμα για δεύτερη φορά. Επιθετικό φάουλ από το Χαμίτσι, ούτε το στηρίζει ο δεύτερο από την μπάλα η ελληνική μας. 39 δευτερόλεπτα ακόμα. Είμαστε μπροστά ένα πόντο και έχουμε την μπάλα. Ο Γιαννάκης μαέστρος του είδους τοποθετήθηκε και να εδώ και παίρνει το φάουλ από το Χαμίτσιους. 81-80. Και να που οι εκπλήξεις γίνονται ξανά. Αυτή η ομάδα θαύμα με ψυχραιμία, με λογική, με ψυχική δύναμη. Εδώ μέσα στο Ζάγκρεπ απειλεί το σοβιετικό μεγαθύριο. Ακόμα 39 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Η νίκη είναι στα χέρια μας. 81-80. Οι ξένοι δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Βέβαια, τα ίδια είχαν επαναληφθεί στην Αθήνα, αλλά εκεί έλεγαν ότι είναι ο κόσμος. Ότι δεν ξέρω τι άλλο ήταν, ότι ήταν αγαπάμα. Εδώ όμως τι είναι. Με τους Σοβιετικούς να έχουν τον Σαμπόνις και να έχουν τον τίτλο από την Ολυμπιάδα της Ολυμπιάδας. Μόλις 10 μήνες πριν. Ακόμα 2 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Η μπάλα στο Πασούλα, κράτα τη! Τελείωσε! Τέλος, η Ελλάδα αύριο στο τελικό! Ξανά κερδίζουμε τους Σοβιετικούς, το Σοβιετικό μεγαθύριο με 81-80. Κοιτάξτε τι γίνεται, η αποθέωση. Ο θρίαμβος του 87 που πολλοί θέλησαν να μειώσουν, που πολλοί θέλησαν να θυσιτήσουν,
Να τώρα εδώ που δικαιώνεται με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. 81-80 η Ελλάδα στο τελικό.